Υπάρχει άραγε μόνο ένας παίκτης. Συμφωνώ. Αυτός, ας πούμε, που κάποιοι θα έλεγαν... Μάγος. Από το στόμα μου το πήρες. Όχι, άλλο εννοούσα. Και ο παίκτης που διαβάζει το γήπεδο. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου με το Match Combo του Στοίχημαν. Τώρα συνδυάζεις διαφορετικές επιλογές του ίδιου αγώνα σε ένα στοίχημα. Στοίχημαν. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Σφυρίζει ο Τιμόθεος Χριστοφή, Ράγιος εκτελεί το φάουλ, περνάει μπάλα, γκολ! Αυτογκόλ είναι! Αυτογκόλ, 1-0 η ανόρθωση, στο 5ο λεπτό, ο Τρισκόφσκι πρέπει να ήταν εκεί στην κεφαλιά, για να δούμε, ο άτυχος της ΑΕΚ, ναι. 1-0 για την ομάδα του Δημούρ Κεσπάγια, πάρα πολύ νωρίς, το πρώτο στημένο, στην πρώτη επίσκεψη στην περιοχή του Τόνιο, θα μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα του, πάμε να δούμε ξανά. Με φάλτσο εκτελεσμένο, ναι, ο Τρισκόφσκι είναι που με το αυτογκόλ του η ανόρθωση παίρνει προβάδισμα στο σκορ στο 5ο λεπτό. 1-0 η ανόρθωση. Αρχίζει με τους καλύτερους Ιωνούς στο ντέρπι για την κυρία από το κεφάλι του πρώτου σκόρε του πρωταθλήματος. Την άμυνα της ανόρθωσης, ο Γιάννου με τη μία στον Ναράνχο. Πάει πλάγια η μπάλα, έγινε το γύρισμα, ο Λόρια μαζεύει με δεύτερη προσπάθεια. Ο Κριασβίλη, Ράγιος, μια νέα σέντρα στην περιοχή. Ο Σίντελφελ την κεφαλιά και διώξιμο, ενώ υπάρχει παίχτης της ανόρθωσης κάτω, είναι ο Γκαλίτσιος. Για να δούμε πώς βρέθηκε κάτω ο Γκαλίτσιος. Τώρα τη σέντρα του Ράγιος, κεφαλιά του Σίντελφελ. Ο Κριασβίλη, δοκίμασε σούτ, κοντράρι μπάλα, έρχεται ο Αρτιματάς. Ο Ανανίντζε δεξιά στον Γκαλίτσιο. Ο Γκαλίτσιος στην σέντρα, η κεφαλιά και μεγάλη απόκρουση από τον Τόνιο. Το 20ο λεπτό λέει όχι στον Αρτιματά. Σφυρίζει τώρα ο Τιμόθεος Χριστοφή. Ο Ναράνχο απευθείας δοκάρι και μέσα η μπαλά πάει πλάγια με τον Σελίν και τον Τρουγιόλς. Το πάμε να το δούμε ξανά. Με πολύ δύναμη, κοιτάξτε. Το δεξί δοκάρι του Λόρια και κινήθηκε παράλληλα από την εστία και πήγε πλάγια αριστερά. Γκαλίτσιος, ο Κριασβίλη, θέλει να μπει πλάγια στην περιοχή. Ο Αρτιματάς, το Μαρκάσα πάνω το σημεάκι. Βλέπουμε ξανά. Δεν βλέπουμε κανένα τη σάκη να τον καλύπτει. Σφυρίζει ο Τιμόθεος Χριστοφή, ο Κριασβίλη με δύναμη, γκολ! 2-0 η ανόρθωση, λάθος του Τόνιο. Δεν λειτουργεί σωστά, πανηγυρίζουν οι παίχτες του Δημούρ Κεσπάγια και ο ίδιος αλλά και ο κόσμος. 2-0 η ανόρθωση στο 51ο λεπτό. Τραγικό λάθος από τον Τόνιο, πέρασε μπάλα κάτω από τα πόδια του. 2-0 η ανόρθωση. Προβάδισμα δύο τερμάτων, 5ο λεπτό του αγώνα και 5ο λεπτό περίπου του δευτέρου ημιχρόνου. Στο ίδιο χρονικό σημείο με δυο στημένα χτυπά. Το πρώτο ήταν το λάθος του Τρισκόφσκι, τώρα το λάθος του Τόνιο. Εδώ ξανά. Μπήκε μπροστά του και ο Τρουγιός, αλλά δεν έχει καμιά δικαιολογία. Δεν μπήκε σωστά στην φάση, στην εκτέλεση του φάουλ. Με την πρώτη ευκαιρία θα μπει στον αγώνα. Τρουγιόλς παρακρατεί λίγο εκεί, αλλά βρίσκει τρόπο, στέλνει δεξιά στο Φερνάντες. Αυτός κάνει μια σωστή πάσα στον Ναράνχο, για να δούμε εδώ. Κάνει το σούτ έξω, στο 53ο λεπτό. Περικυκλωμένος εκεί, βρήκε τρόπο για τον Χέφελ. Τρισκόφσκι, χωρίς τελική ακόμη, ο Ιβάν Τρισκόφσκι. Εδώ ο Ακοράν κρατάει σωστά, κάνει μια προσποίηση, κλείστηκε πάνω το σημεάκι, ο Ναράχο δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς. Στο 55ο λεπτό, από την προσποίηση εδώ του Ακοράν, χτύπησε κόντρα έγινε, από αντίπαλο πήγε. Ο Μαρκάσα έκανε πολύ καλή κίνηση, ο Ράγιος βλέπει την κίνηση του Μανθάτη. Μανθάτης, ένας εναντίον ενός, θα κάνει τον σούτ από πλάγια θέση. Στην κλειστή γωνιά θα μαζέψει ο Τόνιο. Εκτελεί ο Ράγιος. Έγινε μια κεφαλιά, μαζεύει ο Τόνιο. Από τον Γκαλίτσιο έγινε κεφαλιά, αδύναμη.
Ανεβαίνει αυτός, έκανε λάθος, εύκολα πουλήσε την μπάλα. Γρήγορα ο Κριασβίλη έδωσε στο Ράγιος. Υπάρχουν προϋποθέσεις εδώ για την ανόρθωση, το σούτ από το Ράγιος έξω. Πέφτει μπάλα πίσω εκεί που ο Κριασβίλη θα περάσει. Ευκαιρία για την ανόρθωση, θα διώξει και θα διορθώσει το λάθος του Φερνάντες στο 66ο λεπτό. Εκτελεί ο Ράγιος τώρα το κόρνερ. Η κεφαλιά στα δίχτυα από το Σίντερφελ. 3-0 η ανόρθωση. Από ακόμη ένα στημένο και κόρνερ του Ράγιος. 3-0 από τον αρχηγό. Νομίζω και εδώ ευθύνεται ο Τόνιο, θα το δούμε. Ναι. 67ο λεπτό, 3-0 Σίντερφελ. Καθαρίζει την υπόθεση νίκη. Έχουμε χρόνο, αλλά με το 3-0 η ανόρθωση επιστρέφει στις νίκες. Εξαιρετικό χτύπημα φάουλ. Ναι, ο Τόνιο πήγε να βγει, επέστρεψε, έκανε βήματα προς τα πίσω. Έχει ευθύνη και σε αυτό τον γκολ ο Τόνιο. Έχει και η υπόλοιπη άμυνα εκεί και το στήσιμό της, αλλά αμαρκάριστος ένας ποδοσφαιριστής που δεν τον κάνει πρώτη φορά και βγαίνει στα στημένα. 3-0 η ανόρθωση. Και όπως μπήκε το δεύτερο γκολ για την ανόρθωση, το χρειαζόταν άμεσα, έτσι απαραίτητα και τον γκολ. Μια εξαιρετική πάσα από το Ράγιο στο Σελίν. Έξω η μπάλα από τον Τάντι. Κόρνερ. Άμπραχαμ. Ακοράν. Βρήκε το Φερνάντες δεξιά. Πάνω το Σιμάκι. 77ο λεπτό. Σωστός ο βοηθός με το offside. Τρισκόφσκι. Το μακρινό σούτ. Άστοχο από το Σκόλιαρι που ζητάει κόρνερ. Με δύναμη εκτελεσμένο το φάουλ, δεν διώχνεται η μπάλα, ο Σίντερφελτ έξω το σιού του. Επιστρέφει η μπάλα στο Φερνάντες. Η πάσα του στην περιοχή για τον Σπόλιαριτς. Έξυπνα για τον Ακοράν που έπεσε. Η πάσα του Σπόλιαριτς, όχι, όχι. Από εδώ αφανεί κάτι που δεν είδαμε από πάνω, όχι. Έκανε μια πάσα σωστή στον αρτηματάκι αυτό στον Νταουσβίλη. Νταουσβίλη για τον Σελίν, η σέντρα του, πέρασε ο Βασιλακάκης, το σιούτ ο Ράγιος, του λέει όχι ο Τόνιο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 26ο λεπτό για τον Ράγιος και την ανόρθωση. Υπάρχει άραγε μόνο ένας παίκτης. Συμφωνώ. Αυτός ας πούμε. Ο παίκτης για όλες τις θέσεις. Ωραίο σώσιμο. Ευχαριστώ. Ο παίκτης που παίζει για την ομάδα, αλλά και η χρυσή αλλαγή. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου. Με τα Missions, το πρόγραμμα ανταμοιβών με αποστολές του Στίχημαν. Στίχημαν. Το παιχνίδι σου καλύτερο.